η στιγμή που ο Εγκέλαδος χτυπά την επαρχία Ελαζίχ στην Τουρκία. Ακολουθεί το απόλυτο χάος. Ο σεισμός των 6,8 Ρίχτερ δεν άφησε τίποτε όρθιο στο πέρασμά του. Ακολούθησαν τουλάχιστον 400 μετασεισμοί. Allah yardım etsin, Allah sabır versin. Κτίρια καταραίουν σαν χάρτινη πύργη, τραυματίζοντας εκατοντάδες πολίτες. Πάνω από 22 νεκροί και πάνω από 1.000 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός. Στα νοσοκομεία επικρατεί πανικός. Ölelim yani, öleceğiz çünkü hareket edemiyoruz. Her tarafımız uyuştu. Saat geçiyor. Bayılıyorum, uyanıyorum, bayılıyorum, uyanıyorum. Sonra polis bağırdı dedi, sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Bağırdım, son gücümle bağırdım dedi. Μάχη με το χρόνο δίνουν από χθες βράδυ τα σωστικά συνεργεία για απεγκλωβισμό δεκάδων πολιτών. Στο πλευρό τους και απλοί πολίτες που σκάβουν ακόμα και με γυμνά χέρια. Έχουν εντοπιστεί σημεία ζωής σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά σημεία. Συγκλονιστική είναι η στιγμή όπου διασώστρια μιλά τηλεφωνικά με την Αζιζέ, μια γυναίκα που είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Είσαι η μητέρα όλων εκεί κάτω, της φωνάζει η διασώστρια, προσπαθώντας να την εμψυχώσει και να την στηρίξει. Σοκάρει και η επιχείρηση διάσωσης μίας Αιγαίου. Οι διασώστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν από τα συντρίμια 12 ολόκληρες ώρες μετά τη φωνική σεισμική δόνηση. Είναι φανερά ταραγμένη, σπαράζοντας από τον πόνο. Άλλη μια γυναίκα διασώθηκε από τα συντρίμια του κατεστραμμένου σπιτιού της 17 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό. Την επιχείρηση διάσωσης μετέδιδαν ζωντανά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 39 άτομα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή 6 κινητά συσίτια παρέχουν γεύματα σε πάνω από 20.000 κατοίκους. Την ίδια ώρα SOS εκπέμπει ο διευθυντής του Σεισμολογικού Ινστιτούτου της Ταϊβάν, Ντάισον Λι, μετά τον φωνικό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του στο Twitter, υπάρχουν ενδείξεις που αυξάνουν τις πιθανότητες να σημειωθεί νέος ισχυρός σεισμός πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγκίπ Ερντογάν ακύρωσε το πρόγραμμά του και μετέβη στην επαρχία Ελαζίγ για να στηρίξει τους σεισμόπληκτους. Ve bunun yanında da tabii ki bu enkazları kaldırarak bir diğer taraftan da inşallah gerek köylerde gerek mahallelerdeki